Σε προγραμματισμένη εδώ και μήνες απεργία θα συμμετέχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή οι σχολικές καθαρίστριες του Ηρακλείου, με φόντο την αστάθεια και την αμφιβολία κάθε χρόνο, όπως λένε, σε σχέση με την εργασία τους, αλλά και την καθυστέρηση στις πληρωμές τους. Η απεργία των καθαριστριών έρχεται σε χρόνο που η έξαρση της γρίπης δημιουργεί προβληματισμό και ταυτόχρονα την ώρα που στα σχολεία έφτασε εγκύκλειος, απαιτώντας την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων στην καθαριότητα και απολύμανση των σχολείων. Εμείς ενημερωθήκαμε πώς θα κάνουμε τον καθαρισμό των σχολείων. Για να τον κάνουμε όπως πρέπει και σύμφωνα με αυτά που μας είπανε από το υγειονομικό, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι το αυτονόητο. Δεν έχει λόγο το ότι εγώ θα πάω να καθαρίσω μετά που θα φύγουν 7 ώρες οι μαθητές. Δηλαδή, στο σπίτι μας καθαρίζουμε τις τουαλέτες μετά που φεύγουν όλοι και όσο είναι κατά τη διάρκεια και τις χρησιμοποιούν, είμαστε αμέτωχοι. Θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν κάποια μέτρα, να ικανοποιηθούν αιτήματα, δεν ξέρω τι. Αυτή τη στιγμή, στην καρδιά της επιδημίας της γρίπης, θα έλεγα ότι είναι οριακά εγκληματικό να μην γίνουν καθαρισμοί στα σχολεία. Και ιδιαίτερα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. Οι καθαρίστρες που εξήγησαν ότι η απόφαση τους να συμμετέχουν στην απεργία ήταν μια απόφαση που ελήφθη καιρό πριν, διευκρίνησαν ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να εκβιάσουν, βάζοντας στη μέση την ασφάλεια των παιδιών, πλην όμως για να μπορέσουν να κρατούν τα σχολεία καθαρά και τους μαθητές ασφαλείς, η πολιτεία θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της στις συνθήκες εργασίας τους, που είναι απαράδεκτες, όπως σημειώνουν. Είμαστε κι εμείς μανάδες πάνω απ' όλα. Επανειλημμένα έχουμε μπει και έχουμε καθαρίσει τα σχολεία Σεπτέμβριο, που δεν έχουμε πληρωθεί, που δεν έχουμε συμβάσεις, που είμαστε στον αέρα. Τα καθαρίσαμε και τα παραδώσαμε καθαρά. Και δεν τα πληρωθήκαμε ποτέ. Το θέμα είναι ότι αν δεν βγούμε εμείς αυτή τη στιγμή στον δρόμο, τα παιδιά σας και τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων μας, θα είναι το Σεπτέμβριο σε ακαθάριστα σχολεία. Διότι εμείς δεν μπορούμε για μία ακόμη φορά να πάρουμε αυτό το βάρος στους ώμους μας και ιδιαίτερα με την απαξίωση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή από την τωρινή κυβέρνηση. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου εξήγησε ότι οι καθαρίστριες γίνεται κάθε μήνα προσπάθεια να πληρώνονται από αποθέματα της Σχολικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος φορέας που έχει την υποχρέωση πληρωμής αποστέλει τα χρήματα κάθε 3 μήνες στη Σχολική Επιτροπή. Όπως διευκρίνησε, τα αιτήματα για σταθεροποίηση της εργασίας των καθαριστριών στα σχολεία αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση, καλώντας αυτές τις ημέρες που τα σχολεία θα είναι χωρίς καθαρίστριες, οι γονείς να είναι πιο προσεκτικοί σε οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα της γρίπης. Οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους είναι άρρωστα ή ότι πάνε να αρρωστήσουν ή που θέλουν να προφυλαχτούν ήδη από κάποια άλλα άρρωστα παιδιά που ενδεχομένως υπάρχουν στο σχολείο, να μην πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ιδιαίτερα αυτές τις 2 μέρες που υπάρχει αυτή η απεργία των καθαριστριών και δεν θα γίνονται αυτές οι απολυμάνσεις που ορίζει η εγκύκλειος του Υπουργείου. Την ίδια ώρα οι απουσίες στα σχολεία είναι τέτοιες που λαμβάνονται αποφάσεις ακόμη και για να κλείσουν, όπως στην περίπτωση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, που αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα παραμείνει κλειστό, αφού από τους 214 μαθητές που φοιτούν απουσιάζουν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου 113 παιδιά. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας προέβησε αυτή την απόφαση για προληπτικούς λόγους, καθώς στο συγκεκριμένο σχολείο παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός απόντων μαθητών και ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο όπως ληφθούν πρόσθετα μέτρα πρόληψης για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου. Ως προς το ποια σημάδια πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς και να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, αυτά εκτείνονται από τον έστω και χαμηλό πυρετό μέχρι και την απλή αδιαθεσία του παιδιού τις πρωινές ώρες. Αν το βλέπουν, δεν τους αρέσει το χρώμα του, η συμπεριφορά του, δεν έχει όρεξη να φάει το πρωινό του, δεν είναι κινητικό, δεν το βλέπουν όπως κάθε μέρα, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι το κρατήσουν στο σπίτι. Γιατί το παιδί μπορεί, δεν λέω σίγουρα, μπορεί να εκδηλώσει μία λίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού που μπορεί να είναι η γρήπη ή μπορεί κάτι άλλο, θα υποφέρει και το ίδιο περισσότερο, θα κολλήσει μερικά άλλα όταν πάει στο σχολείο. Τα μικρότερα παιδιά θα κολλήσουν τους μεγαλύτερους και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργούνται οι μικροεπιδημίες, οι τοπικές στις κοινωνίες.